Στο πάγωμα των κάθε είδους ενισχύσεων των επιδοτήσεων και των επιστροφών ΦΠΑ για τους οφειλέτες όλων ασφαλιστικών ταμείων προσανατολίζεται το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να εισπράξουν εάν δεν έχουν τακτοποιήσει προηγουμένους οφειλές τους. Βλέπουμε ότι το κράτος λειτουργεί με έναν τρόπο, θα το πω άλλο πρόσαλο, κοιτάζει από κάθε πλευρά να εξασφαλίσει τα δικά του θέματα, τα δικά του προβλήματα, τα δικά του θέματα που έχει με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση των εσόδων που χρειάζεται για να δημιουργεί, όπως ισχυρίζεται το ίδιο, πλεονάσματα, τα οποία τελικά όμως δεν φαίνονται στην αγορά να δημιουργούν μια αλλαγή στην τάση της εικόνας που θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή για να μπορέσει όλη η αλυσίδα και όλη η αγορά να κινηθεί. Κλείνει λοιπόν όλες τις τρόφιγγες, δημιουργεί μια σφιχτική πίεση σε όλον τον επαγγελματικό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε να κάνει καμία ανοίξη για τις δικές του οφειλές προς τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και προς όλη την αγορά. Γιατί, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα καθεστώς που έχουν να παίρνουν χρήματα από το κράτος λόγω των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που παρήχαν προς αυτό. Το κράτος, ως συνήθως, δεν έχει συνέπεια στην πληρωμή του. Οπότε αδυνατεί ο επαγγελματίας να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται με τέτοιους εμπιφισμούς ή να βγει η κυβέρνηση επίσημα του κράτους και να πει ότι οι οφειλές αυτές θα δοθούν σε κάποιο χρονικό διάστημα εύλογο, συγκεκριμένα, με ημερομηνίες και με όλα αυτά. Επομένως, στην ουσία δημιουργούν πίεση περαιτέρω στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, πράγμα που δεν βοηθάει καθόλου σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και οικονομική συγκυρία που είναι όλοι. Και παρά το γεγονός πως το δημόσιο παρακρατά τις επιστροφές προς τις επιχειρήσεις που χρωστάνε, ωστόσο το ίδιο δεν απαντά πότε θα καταβάλει εκείνο τις οφειλές προς τους προμηθευτές, οδηγώντας σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών και εμπόρων που έχουν να παίρνουν χρήματα από το δημόσιο, για το οποίο κανείς δεν λέει τίποτα πότε θα τα πάρουν, και σε ό,τι έχει σχέση με επιδοτήσεις και σε ό,τι έχει σχέση με επιστροφές φόρων. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο κάθε επαγγελματίας έχει ένα προγραμματισμό. Όταν αυτόν τον προγραμματισμό τον βγάζει εκτός χρόνου το κράτος, το επίσημο κράτος, δεν μπορεί να σταθεί σήμερα στην αγορά με αυτήν την κατάσταση που υπάρχει, με αυτή τη δυσπραγία και με αυτή τη δυσκολία στην ρευστότητα που έχουν οι επιχειρήσεις. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να πούμε ότι οι επιστροφές ή οι οφειλές που πληρώνει, που οφείλει το κράτος, καταβάλλονται με πολύ διαφορετικό επιτόκιο καθυστερημένων οφειλών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας επιτόκιο αυτή τη στιγμή, να σας πω. Αντίθετα, όταν ο επιχειρηματίας, ο έμπορος και ο κάθε πολίτης χρωστάει προς το δημόσιο, από την πρώτη μέρα που γίνεται ληξιπρόθεσμος, το κίζεται η υποχρέωσή του προς το δημόσιο. Αυτό είναι προφανώς για μένα και φαντάζομαι για όλους τους πολίτες απαράδεκτο. Η νομοθετική ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που υιοθετούνται για την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών τόσο των τρεχουσών, κυρίως μέσω διασταυρώσεων, όσο και των ληξιπρόθεσμων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όσο είναι η αρχή ίσπραξης των συσσωρευμένων οφειλών άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τα ταμεία. Μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ οφειλές περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν περίπου 270.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΑΕΜ.